Αύριο αναμένεται ο ιατροδικαστής να εξετάσει το μόλις 2,5 ετών παιδάκι που μεταφέρθηκε την περασμένη Κυριακή από το Αγρίνιο στο Καραμαδόνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, έχοντας τραυματιστεί με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και μάλιστα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η μητέρα του υποστήριξε ότι το παιδάκι αυτοτραυματίστηκε, όμως σύμφωνα πληροφορίες, οι γιατροί που επενέβησαν για να το σώσουν εξετάζουν όλα τα δεχόμενα και εκφράζουν πολλά ερωτήματα. Πώς ένα παιδάκι 2,5 ετών κατάφερε να καρφώσει ένα μαχαίρι σε βάθος 5 εκατοστών και μάλιστα στη συνέχεια να το βγάλει κιόλας? Πώς κατάφερε να τρεπηθεί τόσο ψηλά και να λυγίσει το χέρι του? Οι γιατροί έχουν βγάλει και φωτογραφίες από το χειρουργείο, τις οποίες έχουν προσκομίσει στον ιατροδικαστή. Μάλιστα, το χτύπημα απήχε μερικά μόνο χιλιοστά από το σηκώτη του. Στην κυριολεξία, το παιδάκι σώθηκε από θαύμα. Αν λοιπόν είχε χτυπηθεί στο σηκώτη, ίσως να ήταν μοιραία η κατάληξή του. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.